Ένα έφευρος αξιωματικός του Γερμανικού στρατού δικάζεται για ισχυρισμούς ότι ενεργούσε ως κατάσκοπος της Ρωσίας για έξι χρόνια. Ο άνδρας 65 ετών, που ονομάζεται μόνο Ραλφ Τζι, κατηγορείται ότι μοιράστηκε πληροφορίες με ρωσικές μυστικές υπηρεσίες από το 2014 έω το 2020. Οι εισαγγελείς είπαν ότι μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τον στρατό τη Γερμανία και προσωπικά δεδομένα υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ο Ραλφ Τζι δεν έκανε δήλωση την Πέμπτη και είπε ότι θα κάνει στην επόμενη ακρόαση την 1η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με εκπρόσωπο του δικαστηρίου. Αν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκιση σε έως και 10 ετών. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ο Ραλφ Τζι ήταν αντισυνταγματάρχη στο στρατό στην πολιτική του σταδιοδρομία, εργάστηκε ω διευθυντή πωλήσεων για μια διεθνή εταιρεία μηχανικών και συμμετείχε σε πολλέ μη στρατιωτικέ επιχειρηματικέ επιτροπέ. Φέρεται να διέρευσε ευαίσθητε πληροφορίε τόσο από στρατιωτικέ όσο και από πολιτικέ πηγέ σε δύο υπαλλήλου τη Ρωσική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών GRU, οι οποίοι εργάζονταν ω στρατιωτικοί ακόλουθοι στη Ρωσική Πρεσβεία στο Βερολίνο. Οι πληροφορίες φέρεται να διαβιβάστηκαν μέσω σπάνιων συναντήσεων μαζί με τηλεφωνικές κλήσεις, email και μηνύματα WhatsApp. Το μεγαλύτερο μέρος του αντλήθηκε από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό, αλλά ο Ραλφ Τζι κατηγορείται επίσης ότι μοιράστηκε μέρη ενός επίσημου κυβερνητικού εγγράφου σχετικά με τη σχέση της Γερμανίας με τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014. Πιστεύετε επίση ότι έχει διαβιβάσει πληροφορίε σχετικά με τον αντίκτυπο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τη Γερμανία σχετικά με την Κρυμαία. Οι εισαγγελεί είπαν ότι μοιράστηκε λεπτομέρειε σχετικά με τα απλικά συστήματα, τι δυνατότητε του κυβερνοχώρου του Γερμανικού στρατού και το έργο του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Μετά τη σύλληψή του το 2020, ο Ραλφ Τζι παραδέχτηκε ότι παρήχε πληροφορίες σε Ρώσους άνδρες, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι οι επαφέ του εργάζονταν για την GRU. Δεν πιστεύεται ότι πληρώθηκε για τι πληροφορίε, αλλά έλαβε προσκλήσει σε εκδηλώσει που οργανώθηκαν από τι ρωσικέ κυβερνητικέ υπηρεσίε. Η δίκη στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Ντίζελντορφ αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετού μήνε. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Εάν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.